Λόγω του θέματος που έχει προκύψει με τον ΕΟΤ, νομίζουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να βγάλει τουλάχιστον ένα ψήφισμα για την απομάκρυση του γραφείου εδώ στο νησί μας. Και... Για τη μία απομάκρυση. Για τη μία απομάκρυση. Για την απομάκρυση που όπως έχουν πάρει απόφαση. Και δεύτερον, λόγω της ανάδειξης του νέου Πάπα, θα θέλαμε να προτείνουμε στο Σώμα να σταλεί εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου, μην γελάτε, συγχαρητήρια επιστολή, με επίσημη πρόσκληση να επισκεφτεί το νησί μας. Από ό,τι έχουμε ακούσει, ο Φραγκίσκος ο Α έζησε μία χρεοκοπία. Μπορεί να τον ενδιαφέρει να επισκεφτεί τη χώρα μας αυτή τη δύσκολη χρονική στιγμή και πολύ περισσότερο το νησί μας με την ιδιαιτερότητα των δύο δογμάτων και καταλαβαίνετε τι απήχηση παγκόσμια θα έχει μια τέτοια επίσκεψη και τι ωφέλη θα αποκομίσουμε σαν Δήμος και σαν νησί από κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Θα μιλήσω ο κύριος Δήμαρχος. Στο παρελθόν είχαμε προτείνει στον τότε Πάπα, δεν θυμάμαι αν ήταν ο νυν Πατριάρχης επίσης, να γίνει κοινή επίσκεψη και των δύο στο νησί. Νομίζω ότι το νησί έχει έναν ιδιαίτερο θρησκευτικό συμβολισμό και θα μπορούσε να επικαιροποιηθεί αυτή η πρόταση προσκαλώντας τον Πάπα και τον Πατριάρχη. Και αν γίνει κάτι τέτοιο βέβαια θα είναι ιδιαίτερα θετικό αλλά και εντυπωσιακό. Ακριβώς από κάθε άποψη για τον νησί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Για το θέμα του ΕΟΤ που είπατε, γνωρίζετε ότι ως Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου και εκπροσωπώντας το παράρτημα Κυκλάδων έχω διαμαρτυρηθεί, αν δεν υπάρχει αντίρρηση κύριε Πρόεδρε, τη διαμαρτυρία αυτή να την υιοθετήσει το Δημοτικό Συμβούλιο και να υπό μορφή ψηφίσματος και με σημερινή του απόφαση. Να τα θέσουμε λίγο διαφορετικά. Συμφωνείτε για τον ΕΟΤ? Ναι. Έκδοση ψηφίσματος και απευθύνεται στους αρμοδίους. Ποιοι εγκρίνουν εκτός ημερησίας, κύριε Γραμματέα, μετά από πρόταση της μείζωνος μειοψηφία. Ήτανε παλιά. Σε πήρα μετά, δύο φορές, τρεις. Λοιπόν, εγκρίνεται ομόφωνα η αποστολή ψηφίσματος στη διαφαινόμενη κατάργηση του τοπικού γραφείου ΕΟΤ. Ομόφωνα πλην του κυρίου Αλμπανόπουλου. Ομόφωνα, απέχει ο κύριος. Είστε κατά πλειοψηφία λοιπόν. Είναι παρόνα. Απέχει τη ψηφοφορία. Στην ουσία, ποιοι υιοθετείτε το ψήφισμα? Κατά πλειοψηφία πάλι. ΕΟΤ. Διατήρηση του τοπικού γραφείου για τις ανάγκες της τουριστικής ανάπτυξης της Ήπειρου και τα γενικότερα. Κυκλάδο. Αυτό είναι το θέμα. Το δεύτερο θέμα για τον Πάπα, φυσικά να εκφράσουμε όλοι τα συγχαρητήριά μας προς τον Προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, αλλά θα πρέπει να ξέρετε πέρα του θρησκευτικού ο σκέλους που είναι ηγέτης, είναι και αρχηγός κράτους και δεν νομίζω κατά πόσο μπορεί ένα Δημοτικό Συμβούλιο να προσκαλέσει έναν αρχηγό κράτους. Είναι αδόκιμο νομίζω. Έχει διπλή ιδιότητα. Αυτό θα πρέπει να σας πω, να το φάλουμε στο επόμενο συμβούλιο, να το δούμε λίγο πιο όρημα, να βρούμε για αυτά, να κάνουμε και μια επαφή με τον Καθολικό Επίσκοπο, όχι για κάποιο άλλο λόγο, αλλά να δούμε ποιος είναι και πώς μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή τώρα να βγάλουμε μια απόφαση, πού θα τη στείλουμε καταρχάς. Ναι. Είναι λιγάκι, για να είναι λιγάκι, δεν ξέρω. Όχι, θετικοί είμαστε, αλλά νομίζω να είναι λίγο πιο όρημα να το δούμε. Πρότασή σας είναι να τη φέρετε, εγώ δεν θα το... Αλλά νομίζω επειδή πρόκειται τώρα για πρόσκληση αρχηγού κράτους... Και στο ΖΑΝΕ. Του Ολυμπιακού το πρόεδρο. Και στο ΖΑΝΕ. Εντάξει. Τώρα αυτό μου θυμίζει... Ναι, δεν είναι κακό, αλλά να μην γίνουμε και να μην... Είναι κάποια σοβαρότητα τώρα όταν απευθυνόμαστε σε... Όχι... Με τον νόμιμο τύπο. Ακούστε, εγώ το αξιολογώ, το υιοθετώ, αλλά να γίνει μέσα από τα νόμιμα κανάλια που προβλέπετε. Δεν ξέρω. Να το δούμε λιγάκι, εντάξει, με σοβαρότητα, όπως ο αρμόζει και στην περίσταση. Εντάξει.
Άλλο το, ένα ψήφισμα συγχαρητήρια για την εκλογή σας και άλλο ένα ψήφισμα και... Να το δούμε πώς πρέπει να γίνει, σας παρακαλώ, γιατί είναι λεπτές ισορροπίες μεταξύ κράτους και θρησκείας. Να πω κάτι, πρόεδρε. Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε, γιατί είναι λεπτό θέμα, αλλά να πούμε και κάτι ιστορικά, ότι το νησί λέγεται σε πολλούς χάρτες στο εξωτερικό Isola di Papa. Πώς? Isola di Papa, το νησί. Ωραία, του να Πάπα. Βρούμε και παραπάνω στοιχεία, έτσι να, δηλαδή αν δώσουμε και τέτοια στοιχεία τα οποία δεν τα γνωρίζει ο πολλοπόλη κόσμο, θα προδιατεθεί και νομίζω ευχάριστο προς το λάδι το σχετικό. Αξιολογήστε την πρόταση, κύριε Πρόεδρε. Ενεργήστε κατάλληλα και με κάποιου από ειδικού που μπορούν να βάλουν κάποια στοιχεία παραπάνω και να τεκμηριώσουν αυτή την πρόταση και ίσω τα ωφέλη που θα αποκομίσουν είναι πολλά περισσότερα από μια απλή επιστολή. Ευχαριστώ και πάλι. Παρακαλώ, θα το δούμε σε συνεργασία αφού είναι και δικιά σα. Πρόταση, να το δούμε πώς θα γίνει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, να ξεκινήσουμε την ημερησία.